Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βλογκάκι στο κανάλι μου. Είχα διάφορα πραγματάκια να κάνω σήμερα και δεν πρόλαβα να σας μιλήσω νωρίτερα. Επιπλέον είμαι και λίγο ξενυχτισμένη σήμερα γιατί χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε κατά τις 4 και καθώς μέχρι τις 3 εγώ πάλευα με το βλογκάκι να το τελειώσω, να ανέβει στην ώρα του σήμερα και ο Θωμάς είχε άλλες δουλειές. Οπότε σήμερα είμαστε λιγάκι ξενυχτισμένοι. Παρ' όλα αυτά έχουμε φάει όλα μας τα γεύματα μέχρι τώρα, πρωινά, μεσημεριανά. Και τώρα έχει φτάσει η ώρα του απογευματινού, που θα είναι γλυκάκι. Επειδή με ρωτήσατε σε προηγούμενο βλογκάκι πώς ήταν αυτά εδώ τα μακαρόν, σας είπα ότι δεν τα έχω ανοίξει ακόμα και όντως δεν τα έχω ανοίξει γιατί πρώτον είχαμε πάρα πολλά γλυκά στο σπίτι, γιατί είδατε ότι είχαμε καλεσμένους κλπ. Και γενικά είχαμε πολλά γλυκά. Και δεύτερον, είδα ότι λήγουν πολύ πιο μετά, δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στον μήνα αυτόν είναι, αλλά έχουμε ακόμα μέρες, οπότε με έπαιρνε να τα αφήσω για λίγο πιο μετά. Είναι αυτά τα 12 μακαρόν που σας είπα από την Confiserie Firenze, αν το διαβάζω σωστά, τα οποία τα αγοράσαμε από το Lidl, τα μακαρόν. Και τώρα θα τα ανοίξω και θα δοκιμάσω κάποια. Μυρίζουν πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δοκιμάσω ένα μπροστά σας και τα υπόλοιπα θα τα δοκιμάσω off camera. Έχουμε γεύσεις, δεν ξέρω αν τα λέει με τη σειρά, μάλλον όχι. Ναι, lime, passion fruit, pistachio, salted caramel, coconut and raspberry flavors. Αλλά δεν μας λέει ποιο είναι ποιο. Σε ποιον θα πέσει η coconut. Νομίζω ότι αυτό το κρεανό είναι η coconut. Θα αρχίσω με αυτό εδώ πέρα, το κρεανό, το οποίο πιστεύω, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι η καρύδα. Αλλά λέω να ξεκινήσω με το λιγότερο αγαπημένο μου. Ελπίζω να είναι όντως η καρύδα. Και να μην είναι το τελευταίο που θα φάω. Είναι η καρύδα. Ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ έντονη γεύση. Δεν είναι σίγουρα η αγαπημένη γεύση που θα φάω από αυτά. Πιστεύω ότι θα βρω πολύ καλύτερη ανάμεσα σε αυτά. Θα δοκιμάσω και τα άλλα και θα επανέλθω. Μπορεί να τα δοκιμάσω κιόλα. Λοιπόν, είναι πολύ κρατσανιστό. Διαλύεται. Εντάξει, προφανώς δεν είναι φρέσκο γιατί τα έχω και αρκετές εβδομάδες μέσα στο ψυγείο. Θα σας πω τη γνώμη μου σε λίγο για τα υπόλοιπα. Γιατί θέλω να τα αφήσω και λίγο σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί αυτή η κρέμα μου φάνηκε λίγο πιο σφιχτή από ό,τι θα ήθελα. Λοιπόν, τα ξανάβαλα μέσα για να σας τα δείξω και να μην φύγουνε. Αυτό τελικά το κρέμα που σας έλεγα ήταν όντως η καρύδα. Αυτό ήταν η αλατισμένη καραμέλα, passion fruit. Αυτό με το λευκό στη μέση δεν φαίνεται πολύ λευκό σε εσάς, αλλά είναι. Είναι αυτό με το lime, raspberry και τέλος το φιστίκι. Όπως καταλαβαίνετε, λιγότερο απ' όλα μου άρεσε η καρύδα. Μετά θα έβαζα το lime, παραίτητα ξινό για τα γούστα μου. Το φιστίκι δεν με ξετρέλανε όσο περίμενα, θα το βάζα τρίτο από το τέλος. Μετά μου άρεσε το passion fruit, το οποίο μπαίνει στην τρίτη θέση. Μετά το raspberry, βασικά ψέματα, όχι το raspberry. Μετά η αλατισμένη καραμέλα, η οποία δεν ήταν κακή, αλλά είχε πάρα πολύ έντονη γεύση και δεν μ' άρεσε πάρα πολύ, μου φάνηκε πολύ τεχνητή. Μ' άρεσε περισσότερο νομίζω το raspberry, αυτό θα βάλω στην κορυφή. Άρα 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτά. We'll be right back.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Λοιπόν, έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω σήμερα και θα τα πιάσουμε όλα σιγά σιγά, αλλά επειδή μόλις γυρίσαμε απ' έξω, γυρίσαμε και πήγαμε και σούπερ μάρκετ και θέλω να βάλω σιγά σιγά τα πράγματα μέσα στα ντουλάπια και στο ψυγείο κυρίως, πάμε να κάνουμε πρώτα το haul μας, να φύγει από τη μέση αυτό και μετά την ώρα που θα μαγειρεύω, που θα μαγειρεύετε το φαΐ λογικά, θα το πούμε. Αλλιώς στη συνέχεια. Ένα γάλα 1,5% λιπαρά, αλλά ένα λίτρο αυτή τη φορά γιατί έχουμε και ένα ανοιγμένο. Έχουμε μία τετράδα με φρυγανιές κλασικές Elite. 33 συν 33 ταμπλέτες πλυντηρίου της Fairy. Μία σακούλα ακόμα με κατεψυγμένα μπρόκολα. Αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ, είναι του Lidl και τα προτιμάμε γενικά. Δύο συσκευασίες με τυρί για toast. Μία σαλάτα τρικολόρε, μία συσκευασία με blueberries, μύρτιλα δηλαδή, μία συσκευασία με flair cottage cheese, ένα lurpak soft αλατισμένο, μία ακόμα πεντάδα με τέτοια ψωμάκια μεσαία, να ξέρετε λίγουν όντως όταν λένε, οπότε φάτε τα γρήγορα, αλλά είναι πολύ ωραία, είτε κρύα είτε ζεστά. Πολύ λίγα αγκουράκια, πολύ λίγα τεράστια λεμόνια, τα οποία ήταν πραγματικά γιγαντιαία αυτή τη φορά. Μερικά lime, γιατί αυτά που είχα πάρει την προηγούμενη φορά για φαγητό δεν τα είχα καταναλώσει, οπότε τα πήγα στο πάρτι που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο πατρικό μου, αυτό που σας έλεγα με τα ξαδέρφια μου. 3 κιλά με πατάτες νέας οδειάς Κύπρου, μία μικρή συσκευασία με ψωμί του toast και δύο μεγάλες συσκευασίες, γιατί συμβαίνουν πιο πολύ, με χαρτοπετσέτες. Και αυτές εδώ πέρα τις τορτίγες, οι οποίες είναι πολύ σπορές, κάτι τέτοιο, ναι. Και μεγαλύτερες, γιατί είχε και πιο μικρές. Αυτά πάω να τα βάλω στη θέση τους και θα τα πούμε στη συνέχεια. Γεια σας λοιπόν και από εδώ παιδιά, ήρθα στο σαλόνι να πούμε έτσι μερικά πραγματάκια. Μόλις μάζεψα όλα τα πάντα στην κουζίνα, κανονικά έπρεπε να αλλάξω ρούχα, δεν έχω αλλάξει ακόμα. Τέλος πάντων δεν πειράζει, θα αλλάξω λιγάκι. Θέλω να ξεκινήσω από το προφανές, όπως μάλλον καταλαβαίνετε τσίμπησα κάτι τις προηγούμενες ημέρες και αναρώνω από ένα ελαφρύ κρυολόγημα. Δεν είναι κάτι, είχα γίνει ήδη σχεδόν τελείως καλά μέχρι χθες, που για κάποιο περίεργο λόγο με έπιασε αυτή εδώ πέρα η βραχνάδα. Επίσης σήμερα φύσηξα πάρα πολύ έντονα τη μύτη μου το πρωί, αποτέλεσμα να μου σπάσει κάποιο εγγύο και να αρχίσει να τρέχει η μύτη μου πάρα πολύ. Είχε χρόνια να με πιάσει τέτοια ρινοραγία, αλλά συνέβη. Ευτυχώς όλα καλά, σταμάτησε γρήγορα, απλά την άνοιξα δύο φορές. Είμαι καλά, με βοήθησαν πάρα πολύ οι βιταμίνες, μέσα σε μια μισή μέρα έχει περάσει κιόλας αυτό που είχα, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά μου είχε αφήσει αυτό εδώ πέρα το οποίο με ενοχλεί, απλά με ενοχλεί. Έχει αρχίσει να με πιάνει πονόλεμος από το γεγονός ότι προσπαθώ να μιλήσω, ζορίζομαι να μιλήσω και δεν μπορώ. Θα σας δείξω μερικά ακόμα πραγματάκια τα οποία πήραμε. Κάποια από αυτά είναι από το Τζάμπο, ενώ πήρα και κάτι ακόμα από τα H&M. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Και ο Θωμάς ψώνησε κάτι από τα Τζάμπο. Πήρε αυτές εδώ πέρα τις παντόφλες, γιατί περιμένει χρόνια να επαναφέρουν τις παντόφλες που φοράει στο σπίτι στα Τζάμπο, γιατί από εκεί τις είχε πάρει, αλλά δυστυχώς δεν τις βρίσκει πια. Τις Ασάντι που είναι μούφα Adidas. Οπότε πήρε αυτές εδώ πέρα που είναι παρόμοιες, που είναι slides. Επίσης από τα Τζάμπο πήρα αυτές εδώ πέρα τις χαρτοπετσετούλες, γιατί είχε πάνω λεμονάκια και ξετρελαίνομαι για λεμονάκια. Αλλά και αυτές εδώ πέρα τις χαρτοπετσετούλες, οι οποίες φαίνονται λίγο πιο μαλακές και λίγο πιο λεπτές, για να είμαι ειλικρινής. Αν και οι δύο είναι 20, μπορείτε να το καταλάβετε κι εσείς από το πάχος τους, ότι αυτές από πάνω είναι πιο λεπτές. Αυτές εδώ πέρα είναι με ανανάδες. Πήραμε 150 τεμάχια με tie wrap, αυτά εδώ τα μικρούλικα, σε μαύρο χρώμα. Ήθελα να πάρω το μεταξύ, όπως σας έχω πει, ένα στεφάνι για την πόρτα. Βρήκα δύο πιθανά. Δεν ξέρω αν σας έδειξα και τα δύο εκεί ή μόνο το ένα στο βίντεο. Το ένα σας το έδειξα σίγουρα. Το ένα ήταν ένα στρόγγυλο που νομίζω λέει Welcome to our home, κάτι τέτοιο. Home, sweet home, κάτι τέτοιο. Ωραίο ήταν σαν σχέδιο, αλλά τα λουλούδια τα ψεύτικα που είχε πάνω δεν μου άρεσαν. Και επίσης ήταν πάρα πολύ βαρύ, οπότε δεν ξέρω αν θα έπεφτε κατευθείαν κάτω. Το δεύτερο που μου άρεσε αρκετά,
αλλά ήταν πρώτον καρδούλα και δεύτερον ήταν λευκό. Ήταν ένα που είδατε σε ένα προηγούμενο πλάνο, έφτασε μέχρι το καλάθι μας και μετά το μετάνιωσα και το άφησα πίσω γιατί δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει. Ήταν ωραία η καρδούλα και είχε ωραία έτσι σχεδιά και πάνω, είχε κάτι πεταλουδίτσες, κάτι λουλουδάκια, αλλά δεν ξέρω άμα με το άσπρο θα ξεχώριζε ωραία πάνω στην πόρτα μας. Ψάχνω γενικά κάτι με λουλουδάκια, κάτι αντίστοιχο με τα στεφάνια που έχω για το Πάσχα και το Χριστούγεννα στο σπίτι. Θέλω γενικά άλλα δύο στεφάνια για να καλύψω τις άλλες δύο εποχές που δεν έχω τίποτα στην πόρτα μου. Δεν βρήκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζω στην επόμενη αγορά μου. Μπήκα τυχαία στα H&M. Είδα 2-3 πράγματα. Μου κέντρισαν το ενδιαφέρον κάποια χρώματα. Είχα μία ψύχωση με το πράσινο σήμερα. Είδα ένα μαγιό που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε δυστυχώς στο πάνω μέρος στο νούμερό μου. Και στο κάτω μέρος θα ήθελα ένα νούμερο μικρότερο, ιδανικά, γιατί μιλάμε για μαγιό. Από αυτό που βρήκα εννοώ. Γιατί χαλαρώνουν και μεγαλώνουν. Οπότε θα το ψάξω online με την ελπίδα να το βρω, γιατί ερωτεύτηκα το χρώμα του. Αλλά βρήκα ένα πολύ ωραίο πράσινο φόρεμα, το οποίο δεν το δοκίμασα βέβαια, γιατί η ουρά για τα δοκιμαστήρια ήταν πενταπλάσια από την ουρά για το ταμείο και δεν είχα την διάθεση, το κουράγιο. Και έτσι πήρα αυτό εδώ το φόρεμα χωρίς να το δοκιμάσω. Αυτό εδώ, το οποίο από μπροστά είναι έτσι, νομίζω λέγεται ντραπέ. Και από τα πλάγια έχει αυτήν εδώ πέρα την λεπτομέρεια που κάνει έτσι σαν σουρωμένο κάπως και το υπόλοιπο είναι ρηχτό και είναι midi. Θα το δοκιμάσω μέσα στις επόμενες μέρες και θα σας το δείξω και φορεμένο. Λογικά μέσα σε αυτό εδώ πέρα το βλογκάκι ή θα έχει παίξει ήδη τώρα ή θα το δείτε μέσα στη συνέχεια του vlog. Σαν ύφασμα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό το... Είναι από 92% ανακυκλωμένο πολυεστέρα και 8% ανακυκλωμένο ελαστάν. Γενικά είναι από ανακυκλωμένα υλικά. Η τιμή του ήταν 24,99. Αλλά επειδή γράφτηκα κιόλας στο... Έγινα μέλος τέλος πάντων, πήρα ένα 10% αρχικό και μετά έχει κάτι άλλο. Πρέπει να κατεβάσω και την εφαρμογή τους και πρέπει να το θυμηθώ να το κάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ελπίζω να μου κάνει και ελπίζω να μου αρέσει και πάνω μου, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για κάτι γάμους ή γαμοβαφτίσεις που έχουμε φέτος το καλοκαίρι. Και νομίζω μου πάει και πάρα πολύ σαν χρώμα, αν και αυτό που ήθελα σε μαγιό ήταν πολύ πιο έντονο και πολύ πιο ωραίο. Ήθελα γενικά χρώμα. Σήμερα κοιτούσα πάρα πολύ τα χρώματα. Αγνοούσα όλα τα άλλα γιατί θέλω χρώμα για το καλοκαίρι. Αυτό. Λοιπόν, αυτά πάω να αλλάξω. Δεν θυμάμαι τι άλλο ήθελα να σας πω. Και να μαγειρέψω σιγά σιγά για να φάμε γιατί έχω πεινάσει. Α, μέχρι να βάλω μέσα τα πράγματα να σας πω το εξής. Πήγαμε το πρωί και τσιμπήσαμε κάτι στο μιλτό. Δεν είχα προλάβει να φάω πρωινό τέλος πάντων. Βγήκαμε αρχικά για κάτι εξετάσεις, δικές μου εξετάσεις ιατρικές, που θέλω να σας μιλήσω και γι' αυτό. Θέλω να σας μιλήσω για πολλά πράγματα. Και η φωνή μου δεν το επιτρέπει. Αλλά αν δεν σας μιλήσω τώρα θα το ξεχάσω. Μπορεί αύριο να ακούγομαι καλύτερα. Μπορεί να μην ακούγομαι και καθόλου όμως. Πήγα λοιπόν να κάνω κάτι τυπικές εξετάσεις, έναν επανέλεγχο που κάνω κάθε χρόνο. Θα κλείσει ραντεβού λοιπόν για να πάω για την πρώτη μου μαστογραφία, καθώς πλησιάζει η ηλικία των 40. Και γενικά μου έχει πει ο κτηνολόγος μου και κάποιοι γιατροί στους οποίους έχω πάει στο παρελθόν ότι καλό θα ήταν πριν τα 40 να γίνει η πρώτη μαστογραφία για να υπάρχει μία βάση σαν δείγμα τέλος πάντων για το πώς ήταν το στήθος σου πριν τα 40, έτσι ώστε όταν θα ξεκινήσεις να κάνεις επίσημα τις μαστογραφίες σου από τα 40 και μετά να μπορούν να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης, για να το πω κάπως καλύτερα. Όλα καλά, τέλεια. Αλλά με τη μαστογραφία έκανα και υπέρηχο μαστών, κάτι το οποίο είχα ξεκινήσει νομίζω πριν τα 35, γιατί μου το είχε προτείνει τότε μία άλλη γυναικολόγος στην οποία πήγαινα στο παρελθόν. Εγώ θα έλεγα ανάμεσα στα 35 και στα 40 καλό θα είναι να πηγαίνετε να κάνετε μία φορά το χρόνο με τις αιτήσεις, τις εξετάσεις σας όταν είναι να τις κάνετε και έναν υπέρηχο μαστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και γενικά να βρείτε έναν γυναικολόγο τον οποίο θα εμπιστεύεστε και τέλος πάντων βάλτε το έτσι στο πρόγραμμα και γενικά ρωτήστε και τον δικό σας γυναικολόγο, αλλά καλό θα είναι, δεν κάνει κακό να κάνουμε έναν υπέρηχο μία φορά το χρόνο για να ελέγχουμε μην τυχόν υπάρχουν κυστούλες ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Καλό είναι να υπάρχουμε, η πρόληψη γενικά είναι καλή και σώζει ζωές. Και μην αμελείτε γενικά τους γυναικολογικούς σας ελέγχους, τους ετήσιους, το τεστ ΠΑΠ σας, οπωσδήποτε το τεστ ΠΑΠ σας. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάτι τέλος πάντων το οποίο αν δεν κάνουμε το τεστ ΠΑΠ μας να μην το ανακαλύψουμε γενικά το γυναικολογικό μας έλεγχο.
Και επειδή τώρα πρόσφατα έτυχε να έχω και μια τέτοια συζήτηση με γνωστό μου πρόσωπο, τέλος πάντων, το οποίο το αμέλησε, με τη ευκαιρία των εξετάσεων αυτών, είπα να σας το πω και αυτό. Εγώ έχω κάνει όλες μου τις εξετάσεις για φέτος, νομίζω. Μένει μόνο να πάω να κάνω τον καθαρισμό στα δόντια μου, που θέλω και αυτό να το κάνω πάρα πολύ σύντομα. Συνήθως το κάνω κάτω από τους καλοκαιρινούς μήνες. Και ναι, μην τα αμελείτε. Και μετά τα 40 να κάνετε οπωσδήποτε και την μαστογραφία σας. Μετά λοιπόν από αυτές τις εξετάσεις, που δόξα τω Θεώ ήταν όλες καλές, δεν είχα κάτι. Πήγαμε, υποτίθεται, για παγωτό στον Μιλτό, που είχαμε να πάμε πάρα πολύ καιρό. Γιατί είδα στο Instagram, μου πέταξε μια διαφήμιση πρόσφατα που έλεγε ότι έβγαλε τρεις καινούργιες γεύσεις και ήθελα να δοκιμάσω τουλάχιστον μία από αυτές. Και πάμε με το Θωμά να μοιραστούμε κανένα παγωτό αφού φάμε το πρωινό μας, γιατί αρχικά και οι δύο πεινούσαμε και θέλαμε να φάμε κάτι. Και πήραμε δύο σαντουιτσάκια πάρα πολύ ωραία, τα οποία ήταν μέσα σε μία μπαγκέτα μπριουσάκι, που ήταν πάρα πολύ ανάλαφρη και πάρα πολύ. Δεν με βάρινε, τέλος πάντων δεν μου έκατσε βαριά, όπως θα μου καθόταν αν έτρωγα το ίδιο σε μεγάλη μπαγκέτα κλασική. Και πήρα και ένα καφεδάκι, αλλά μετά έρθα και φούσκωσα και δεν είχα χώρο για παγωτό, παρά το γεγονός ότι είπαμε με το Θωμά ότι θα το μοιραστούμε. Ούτε εκείνος είχε χώρο για παγωτό εκείνη την ώρα. Οπότε δυστυχώς δεν δοκίμασα τις καινούργιες γεύσεις από το Μίλτο, αλλά ελπίζω να το κάνω μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, ο Θωμάς πήρε ένα παγωτάκι, τον περάσαμε αργότερα από το Σκλαβενίτη, σας τον τράβηξα και πλάνα. Και τέλος πάντων έπεσε σε καλή περίπτωση και του βάλαμε πολύ παγωτό. Το χάρηκε και κάπου εδώ σας αφήνω, πάω να αλλάξω λοιπόν και να αρχίσω να μαγειρεύω, γιατί το στομάχι μου το ακούω να γουργουρίζει και γενικά είμαστε πάρα πολλές ώρες έξω, είτε για τα ιατρικά, είτε για δουλειές, είτε για το σούπερ μάρκετ, είτε για τα υπόλοιπα. Κάναμε ένα συνδυασμό σήμερα. Τέλος πάντων, αυτά. Γενικά είχαμε σήμερα αρκετές εκκρεμότητες που είχαμε αφήσει και έπρεπε να γίνουν σήμερα. Ω, παιδιά, δεν ξέρω. Με έχει βαρέσει ο ήλιος σήμερα και δεν είμαι καλά. Τα λέμε σε λιγάκι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Μισό λεπτάκι, επιστρέφω σε λιγάκι γιατί έχω τηλεφώνημα. Λοιπόν, επέστρεψα και πάλι. Συγγνώμη για τη διακοπή, ακόμα δεν σήκωσα την κάμερα να σας μιλήσω, χτύπησε τηλέφωνο. Με ακούτε πώς είμαι? Είμαι λίγο καλύτερα από χθες, πολύ καλύτερα από χθες. Με την έννοια ότι χθες ακουγόμουν ίσως χειρότερα. Δεν ξέρω σε εσάς πώς ακουγόμουν, μπορεί τώρα να ακούγομαι χειρότερα σε εσάς. Αλλά σε μένα η φωνή έβγαινε πολύ πιο δύσκολα χθες. Δηλαδή, μιλούσα και ένιωσα ότι αφού βλόγκαρα και μετά η φωνή μου ήταν χειρότερα και είχε κάπως έτσι επηρεαστεί και ο λαιμός μου. Οπότε είπα να μην το πιέσω κι άλλο και να μην μιλήσω περισσότερο. Και γι' αυτό νομίζω δεν σας μίλησα κιόλα και δεν σας έκλεισα τη χθεσινή ημέρα. Συγγνώμη, δεν περίμενα καθόλου αυτό το vlog να εξελιχθεί έτσι και να είμαι λίγο σε αυτή την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς, ξέρω, ενώ είμαι καλά, δεν έχω κάτι. Αυτό το πράγμα, αυτή τη βραχνάδα η οποία, όπως σας είπα, εμφανίστηκε την Πέμπτη και μιλάω με αυτή την περίεργη φωνή. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι στην κάμερα, γιατί δεν το άκουσα. Αλλά σε μένα ακούγομαι πάρα πολύ περίεργα. Σήμερα είμαστε χαλαρά στο σπίτι. Έφαγα το πρωινό μου από νωρίς, γιατί άρχισα να πεινάω. Περίμενα να ξυπνήσει ο Θωμάς. Ο Θωμάς δεν ξυπνούσε. Εγώ ξυπνήσα κατά τις 9. Οπότε αποφάσισα να φάω μόνη μου. Έκανα το καφεδάκι και έκανα το τοστάκι μου με το ψωμάκι αυτό που είδατε. Έχω δει κάποια βιντεάκια στο YouTube και γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρά, γιατί προσπαθώ να αναρρώσω πλήρως και να φύγει κιόλας αυτό που έχω. Και γενικά προσπαθώ και να ξεκουραστώ τις προηγούμενες μέρες. Αυτό το σημείο θέλω να σας
σας πω και κάτι, τη μικρή ανακοίνωση που σας ανέφερα στο ακριβώς προηγούμενο βίντεο. Η μικρή λοιπόν ανακοίνωση είναι ότι την επόμενη Πέμπτη δυστυχώς δεν θα έχουμε βιντεάκι. Είχα σκοπό να ανεβάσω αυτό το βιντεάκι αντί για Πέμπτη. Σουκού δυστυχώς δεν θα το ανέβαζα γιατί θα πάει άπατο τελείως. Ξέρω ότι περισσότεροι φεύγουν πλέον Παρασκευό, Σαββατοκύριακο αν μπορούν. Οπότε είχα πει θα το ανεβάσω Δευτέρα. Αλλά βλέπω ότι τη Δευτέρα εκείνη μάλλον είναι του Αγίου Πνεύματος, τριήμερο. Οπότε σίγουρα θα πάει άπατο. Και αντί να το ανεβάσω π.χ. Τρίτη και να ξανανεβάσουμε τότε επόμενο Πέμπτη, λέω να το ανεβάσω μια και καλή Πέμπτη και να ανέβει μια και καλή. Τότε τέλος πάντων. Εγώ θα συνεχίσω να γερνάω βλογκάκια, γιατί γενικά και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε full πρόγραμμα. Απλά να ξέρετε ότι λόγω έλλειψης χρόνου, κυρίως έλλειψης χρόνου για την επεξεργασία του βίντεο για να προλάβει να ανέβει στην ώρα του, το βίντεο αυτό. Μάλλον, το επόμενο δηλαδή, θα ανέβει την επόμενη Πέμπτη, αντί για την επόμενη. Σήμερα το απόγευμα, βραδάκι, θα πάμε στο πατρικό μου να κάτσουμε εκεί πέρα. Εκλογές αύριο, ευρωεκλογές. Ελπίζω να πάτε να ψηφίσετε αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην αμελείτε ποτέ να πάτε να ψηφίσετε. Και εσύ είναι καλοκαίρι, πάντα όταν έχουμε εκλογές και στέλνετε να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας. Πάτε ψηφίσετε το πρωί στις 7 η ώρα και φύγετε μετά να πάτε αλλού ή... Κάντε το ανάποδο γυρνώντας, πάτε να ρίξετε την ψήφο σας και να τα κάνετε όλα, τέλος πάντων να τα συνδυάσετε. Μην το αμελείτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά σας αφήνω για την ώρα εδώ πέρα και θα μιλήσουμε ξανά στη συνέχεια. By the way, χθες δοκίμασα και το φορεματάκι που αγόρασα. Είναι ok το νούμερο, μου αρέσει πάρα πολύ. Σκέφτομαι με τι θα το συνδυάσω. Θα περιμένω θα μας πάρει τις κούτες του από πάνω για να μπορώ να σας δείχνω άλλη πραγματάκια στο δωμάτιό μου στον καθρέφτη, γιατί μου χαλάει όλο το. Σήμερα λέει. Το background των βίντεο, αλλιώς θα πρέπει να έρθω να σας το δείξω εδώ πέρα που έχει τα τετραγωνάκια και μου χαλάει, γενικά δεν φαίνεται καλά. Αυτό θα προσπαθήσω. Είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να αποχωρήσουμε, η ώρα κοντεύει 8. Έχει ένα πολύ ωραίο φως αυτή τη στιγμή εδώ στο σαλόνι. Την τραπεζαρία βασικά, αυτό θα σας δείξω από αυτή την πλευρά. Γιατί ο ήλιος έρχεται και δει από εκεί. Εδώ όπως βλέπετε έχει σχεδόν σκοντινιάσει. Από εδώ μας έχουμε υπέροχο φως, είμαστε κοντά στη δύση του ηλίου. Δεν έχω βαφτεί, είμαι έτσι ακριβώς, με αλογουράκι πάλι. Φόρεσα και αυτό εδώ το ελεφαντάκι μου που μου αρέσει πάρα πολύ και το βρίσκω πάρα πολύ καλοκαιρινό, το φοράω κάθε χρόνο. Και θα φορέσω χαλαρά χαμηλά παπούτσια και πάλι και θα φύγουμε για βολτούλα. Θα πάμε βασικά στο πατρικό μου, όπως σας είπα. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Δεν μιλήσαμε και πάλι χθες για το γνωστό λόγο ότι όταν γύρισα στο σπίτι δεν είχα πλέον φωνή. Επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ μεταξύ μας χθες στο πατρικό μου και ζόρισα τη φωνή μου, μετά και πονούσε ο λαιμός μου,
και δεν έβγαινε η φωνή. Οπότε προσπάθησα να κάνω όσο δυνατόν αφωνία μέχρι σήμερα. Και τώρα είναι μεσημέρι και σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε να πάμε να ψηφίσουμε. Και μετά θα γυρίσουμε να φάμε. Για σήμερα έχω βγάλει γαρίδες για να κάνουμε περίπου εκείνο το bowl που σας είχα δείξει στο βίντεο με τα 4-1 lunch bowls. Χθες ο Θωμάς πήρε επιτέλους και τις κουντές από το δωματιό μου, οπότε μπορούμε λίγο να κάνουμε το try on εκεί πέρα. Ζέστη, ζέστη, πολύ ζέστη. Γενικά αυτές τις μέρες δεν ανοίγω καν τα παντζούρια για να μην μπει πάρα πολύ ζέστη μέσα στο σπίτι. Και έχουμε ξεκινήσει και χρησιμοποιούμε κανονικά air condition. Τώρα είμαστε στη φάση που σκεφτόμαστε αν θα πάμε για καφέ μετά από τις εκλογές, τέλος πάντων, μετά αφού ψηφίσουμε, ή αν θα γυρίσουμε κατευθείαν στο σπίτι να κάτσουμε και να φάμε κλπ. Ψιλοβαριόμαστε. Οπότε δεν ξέρω, δεν πολύ έχουμε όρεξη να πάμε για καφέ. Και τώρα έχει πάει και μεσημέρι, κοντεύει 2 η ώρα. Οπότε θα το σκεφτούμε, γιατί ψηφίζουμε και σε διαφορετικές περιοχές ο καθένας. Όχι ότι είναι μακριά η μία από την άλλη, αλλά τέλος πάντων. Γενικά πολύ χαλαρό αυτό το τετραήμερο και για εμάς και για εσάς. Αλλά θα έρθουν ωραία πράγματα πιστεύω στα επόμενα βλογκάκια. Και μόλις μπορέσει η μαμά μου και δεν πονάει μέση της και τα γονατά της κλπ, θα σας γυρίσουμε και τις συνταγές για τα επόμενα βιντεάκια μαγειρικής που θέλουμε να ανέβουν. Έχουμε 2 βιντεάκια τα οποία είναι να γυρίσουμε στα κοντά και κάπως έτσι θα τα συνδυάσουμε, να βγάλουμε τα βιντεάκια, τα γυρίσματα μέσα σε μερικές ημέρες. Όταν θα έχουμε νέο βίντεο τέτοιο θα σας ενημερώσω. Μέχρι τότε όμως, όπως σας είπα, την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε βλογκάκι και από τη μεθεπόμενη κανονικά συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με βλογκάκι κάθε Πέμπτη και θα δούμε πότε θα ανέβει κάτι πιο κυριακάτικο ή δευτεριάτικο. Έχουμε γυρίσει λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στο σπίτι και έχω βάλει ήδη με το που γυρίσαμε τις γαρίδες μας να μαριναριστούν στις όσες που σας έχω δείξει και στο αντίστοιχο βιντεάκι. Θα σας βάλω το link από κάτω. Ακόμα ακούγομαι χάλια. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει να ακούγεται έτσι η φωνή μου. Ελπίζω σύντομα. Και σε κανένα μισά ωράκι θα ξεκινήσω να μαγειρεύω. Έχει περάσει η ώρα βέβαια, είναι λίγο αργά το απόγευμα θα έλεγα. Πήγαμε να ψηφίσουμε και εν τέλει αποφασίσαμε να πάμε για το καφεδάκι που λέγαμε, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί, δεν είχα βαφτεί και ο Θωμάς δεν είχε ξυριστεί. Και τέλος πάντων είδαμε ότι ήταν πολύ χαλαρά. Πήγαμε στο Βιλελούνα που μας αρέσει πάρα πολύ και είδαμε ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Περάσαμε από εκεί. Και αφού δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αποφασίσαμε να καθίσουμε. Γενικά δεν είχε πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους. Το οποίο είναι λίγο. Απ' τη μία είναι ωραίο, αλλά απ' την άλλη, επειδή ακριβώς θα έπρεπε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και επειδή είδαμε ότι η συμμετοχή στις εκλογές δεν ήταν καθόλου υψηλή, είναι λίγο στενάχωρο το ότι επέλεξαν για ακόμα μια φορά όλη τις παραλίες αντί να πάνε να ψηφίσουν. Αλλά γενικά μου αρέσει το καλοκαίρι να βρίσκομαι στην πόλη. Ακριβώς γιατί η πόλη αδειάζει και δεν υπάρχει έτσι πάρα πολλοί κόσμος και όλοι είναι στα νησιά και στο εξωτερικό και μπλα 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 και διακοπές γενικά. Μ' αρέσει. Ο πολύς ο κόσμος τέλος πάντων. Και ήταν γενικά άδειοι οι δρόμοι. Και όσα μαγαζιά είδαμε και ήταν ανοιχτά, ήταν και εκείνα άδεια. Οπότε θεωρώ ότι δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, τουλάχιστον όχι τις ώρες που βγήκαμε εμείς, που ήταν έτσι μεσημεριανό απογευματινές. Πιούμε λοιπόν χαλαρά το καφεδάκι μας και γυρίζαμε στο σπίτι. Κάθισα από τις όλα τα λουλούδια, τώρα που κάπως λίγο ο ήλιος είναι πιο ήπιος. Και κάναμε κάτι δουλειές σε μία αποθήκη που έχουμε. Και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε κάποια πράγματα που έχουμε στο σπίτι, να τα πάμε στην αποθήκη, για να μην είναι μέσα στη μέση. Και σιγά σιγά θα μαγειρέψουμε να φάμε. Γενικά τώρα τελευταία προσπαθούμε με το Θωμά. Ο Θωμάς κυρίως προσπαθεί να κάνει μια λίγο πιο προσεκτική διατροφή και πάλι για το στομάχι του, γιατί ακόμα δεν είναι 100% καλά. Αχ παιδιά, πολύ ενοχλητικό. Πραγματικά δεν βγαίνει καλά καλά η φωνή.
Επειδή λοιπόν ο Θωμάς ακόμα δεν είναι 100% καλά, είπαμε να δώσουμε λίγο ακόμα, να κάνουμε ένα διάστημα μια πιο προσεκτική διατροφή για αυτόν. Και εφόσον θα κάνει αυτό την πιο προσεκτική διατροφή και του μαγειρεύω έτσι πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και τώρα τελευταία του κάνω πολύ air fryer γεύματα και αυτά, γιατί είναι πολύ απλά. Και αν είδατε, αποφεύγει και την φρέσκη σαλάτα κλπ. Ενώ εγώ τρώω. Είπα να ακολουθήσω κι εγώ την ίδια διατροφή για να μην μαγειρεύω διαφορετικά γεύματα. Εντάξει, κακό δεν θα μου κάνει. Απλά εγώ τρώω και τη σαλαντούλα μου από δίπλα κλπ. Και σήμερα πάλι θα κάνουμε τις γαριές στο air fryer. Απλά πρώτη φορά θα βάλω και λίγη σως. Είπα δηλαδή να τις μαρινάρω για να μην είναι σκέτες. Και θα κάνω πάλι από δίπλα ριζάκι. Αν κάτι αβοκάντο που έχω εκεί είναι καλά, θα βάλω και αβοκάντο. Αβοκάντο μπορεί να φάει, θεωρώ. Λάχανο δεν έχω αυτή τη φορά. Θα σας βάλω από κάτω το τέτοιο, είπαμε. Και θα κάνω και μπρόκολα. Αυτά. Ανυπομονώ, γιατί γενικά αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου μπολ που σας έδειξα και γι' αυτό το λόγο είχα αγοράσει και όλες τις γαρίδες αυτές. Αυτά λοιπόν, αυτό το vlog είναι λίγο περίεργο γιατί ακούγομαι έτσι, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Λοιπόν, είδαμε 2-3 επεισόδια από τη σειρά που σας έλεγα και στο προηγούμενο βλογκάκι ότι βλέπουμε αυτή την περίοδο και έχω έρθει στο δωμάτιο γιατί σιγά σιγά θέλω να ξαπλώσω. Έχω κάνει και τον καθαρισμό μου και λέω να πέσω γύπνο. Μπας και κάνω λίγη αφωνία παραπάνω και μπας και γίνει το θαύμα και αύριο έχω κανονική φωνή. Πολύ χαλαρό το σημερινό βλογκάκι, αλλά ελπίζω να σας άρεσε και να μην σας κούρασε η φωνή μου που είναι έτσι. Μένα πάντως σίγουρα με κούρασε. Σας φιλώ και όπως είπαμε θα τα πούμε σε 2 εβδομαδούλες. Ως τότε εύχομαι να είστε καλά, φιλά και πολλά από μένα. Γεια σας!